Καλησπέρα, είμαι ο Μανώλης Ανδρεαδάκης, αντιπρόεδρος της δομής της 1ης Φεβρουαρίου, στο όνομα του Άλκη, που συστάθηκε λίγες μόλις μέρες μετά την δολοφονία του παιδιού αυτού που κάποια ανδρίκελα, να τα χαρακτηρίσουμε, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσουμε, κάποια ανθρωποειδή, αποφάσισαν ένα χρόνο πριν να βγουν παγανιά και να του πάρουν τα νιάτα και την ζωή του και να βυθίσουν σε πένθος την οικογένειά του φυσικά, αλλά όπως εξελίσσεται η ιστορία, ειδικά με τον απεχθή τρόπο με τον οποίο έγινε το έγκλημα, όλη τη φύλαθλο Ελλάδα. Εμείς με μια σειρά από δράσεις που οργανώσαμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και εξακολουθούμε να κάνουμε, σήμερα κορυφώνουμε τις δράσεις μας αυτές, διοργανώνοντας αυτή την πορεία. Από εδώ ξεκινάμε από το σημείο της δολοφονίας της οδού Αλκιβιάδη Καμπανού, πλέον όπως έχει μετανομαστεί, και θα γίνει ένα αδρόμενο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το πάρκο Φιλίας, όπου θα υπάρχουν και άλλοι συγκεντρωμένοι, κυρίως παιδιά ακαδημιών της πόλης και απλός φιλάθλος κόσμος, για να καταλήξουμε στο Λευκό Πύργο, που θα υπάρχει επίσης μία δράση. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό κάνουμε την δικιά μας προσπάθεια για να απαλληφθεί η οπαδική βία. Mm-hmm. Ποιο είναι το μήνυμα που μπορεί να περάσει μέσα από αυτή την πορεία για ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός? Το μήνυμα είναι ότι τα υγιή μυαλά πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες τους, από τα κρεβάτια τους, και να βάλουν ένα στόπ στα άρρωστα μυαλά που έχουν καταφέρει να χαλάσουν τις Κυριακές των ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό. Έχουμε δικαίωμα στη συνύπαρξη, έχουμε δικαίωμα να φοράμε το χρώμα της φανέλας της ομάδας που υπασπιδίζουμε και να το κάνουμε με αξιοπρεπή τρόπο και όχι να φοβόμαστε. Δεν θα νικήσουν οι λίγοι, πρέπει να επικρατήσουν οι πολλοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε.